2010, μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί με γραπτή δήλωσή του προς το Προεδρείο να ανεξαρτητοποιηθεί από τη δημοτική παράταξη την οποία έχει εκλεγεί. Σύμφωνα με το παραπάνω και έχοντας υπόψη έγγραφο του Δημάρχου κ. Παναγιώτη Κυρίνη σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, την απαντητική μου επιστολή με την οποία, για λόγους που περιγράφονται σε αυτή, δήλωνα την αμετάκλητη υποβολή της παραίτησής μου από τη θέση του Προέδρου της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής και τον διαχωρισμό της θέσης μου από την παράταξη Ώρα Ευθύνης, αλλά και το ότι προσκαλούμε από τον Δήμαρχο στη συνεδριάση της Δημοτικής Ομάδας του παραπάνω συνδυασμού και κυρίως επειδή οι ποιοτικές υπηρεσίες και το ενδιαφέρον για την ποιότητα ζωής των πολιτών και όχι μόνο δεν εκδηλώνονται όπως προεκλογικά υποσχεθήκαμε, αλλά αντίθετα ζητήματα που απαιτούν αμεσότερη, σωστότερη και καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών γίνονται με τρόπο που δεν ερμηνεύει σωστά τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των συντηρητών μας. Για όσα προανέφερα λοιπόν, αφού ευχαριστήσω όλους τους διευθυντές, το προσωπικό, τους μαθητές και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής για την άψογη συνεργασία που είχαμε, δηλώνω ότι ανεξαρτητοποιούμε από την παράταξη Ώρα Ευθύνης με την οποία έχω εκλεγεί, για να προσπαθήσω από τη θέση του ανεξάρτητου Δημοτικού Συμβούλου να κάνω όσο μπορώ πράξη, όσα λέγαμε, περί γυρισμού της σελίδας στον τρόπο διοίκησης, οργάνωσης και ανάπτυξης του Δήμου Αλεξάνδρειας. Με τιμή, Ψηλόπουλος Δημήτρης, Δημοτικός Σύμβουλος. Μετά και την ανάγνωση της δήλωσης εξαρτητοποίησης του κ. Ψηλόπουλου, αναγκαστικά πλέον ο κ. Ψηλόπουλος κάθεται στα απέναντι έδρανα και στα έδρανα της συμπολίτευσης. Και να ξεκινήσουμε, κύριε Δήμαρχε, με τις ενημέρωσεις. Έχετε το λόγο. Αυτό που έχω να πω, η θέση μου είναι ότι ο καθένας, κρίνοντας υποκειμενικά και κατά την άποψή του τα δρόμενα, τα τεκτενόμενα στο Δήμο και γενικότερα τη λειτουργία του Δήμου, αποφασίζει για το πού θα θέσει τον εαυτό του. Ο κύριος Σιρόπουλος θεώρησε ότι πρέπει να ανεξαρτητοποιηθεί. Είναι δικαίωμά του. Αυτός αποφασίζει, όπως είπα και πριν, για το πού θα διαθέσει τον εαυτό του. Όμως θα πρέπει να πω και να τονίσω ότι ο καθένας από εμάς και όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι εκλεγήκαμε με βάση τη θέση, την τοποθέτησή μας και τη συμμετοχή μας σε μια παράταξη. Την εκλογή λοιπόν του καθενός την έκρινε ο κόσμος συνολικά και όχι αποκλειστικά ατομικά. Θεωρώ πως θα ήταν περισσότερο υπεύθυνο και περισσότερο σοβαρό όποιος θέλει να αποχωρήσει από την παράταξη με την οποία εξελέγει να αφήσει τη θέση και να έρθει ο επόμενος, αφού διαφωνεί με τη λειτουργία του. Θα ξαναπώ βέβαια ότι είναι δικαίωμα του καθενός να λειτουργήσει έτσι όπως αυτός νομίζει. Κύριε Πρόεδρε, παράγωσε βήμα, είχε το θάρρος να πει αυτά που είπε και σήκωσε το κάνει. Καλώς και εγώ. Είχε το θράσος όμως, γιατί είπε πράγματα για μένα τα οποία δεν αρμόζω, κύριε Δήμαρχε. Εδώ έχω το πρόγραμμα. Που με αυτό το πρόγραμμα κάποτε εξαπατήσαμε τους δημότες του Δήμου Αλεξάνδρειας και τους αφαπάξαμε την ψήφο. Σκέψαμε την ψήφο. Μπορώ να το διαθέσω, να σας το επιθυμίσω και να βγάλετε συμπεράσματά σας. Σε κάθε περίπτωση όμως, εγώ, δέχοντας τις πιέσεις του κόσμου, έπρεπε να έρθω από εδώ. Δεν χρωστάω σε κανέναν από εδώ μέσα, από εμάς, από τους δημοτικούς συμβούλους, ούτε μία ψήφο. Ο κόσμος με τίμησε να τον υπηρετήσω και όχι να βοηθήσω το Δήμα που δεν κάνω και το παιδί τώρα. Το κλείνω εδώ. Δεν θα έλεγα τίποτα. Θα έμεινα μόνο στην αίτηση ανεξαρτητοποίησης. Θέλω να συμπληρώσω κάτι του κ. Δημητριάδη. 305 χιλιάρικα δεν πήραμε κύριε Δημητριάδη. Να κάνα πέραμε 305, 305 πήρε ο Δήμος Πύρνας. Εμείς, από ό,τι βλέπω εδώ, πήραμε 267 σε κάνει κρύα πάνω. Είχαμε τρίτη στον νομό. Όταν ο Δήμος Νάρος σας πήρε 923, ο Δήμος Βέρας πήρε 690 για τον νομό Ιμαθίας. Και άλλοι εκείνοι, όπως είναι ο Δήμος Αλμοπίας πήρε 670, ο Δήμος Βέρα πήρε 980, ο Δήμος Συντικής Σερών πήρε 1 εκατομμύριο, μιλάμε για Δήμος που είναι ζευγάρι, είστε σαν και εμάς. Συγχαρητήρια λοιπόν, πάμε πάρα πολύ καλά, δεν θα σας κάνω τη χάρη κύριε Δήμαρχε, να σας αδειάσω
και γολιά, θα είμαι εδώ γιατί εγώ με τοποθέτηση ο κόσμος. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.